Το νομοσχέδιο το οποίο συζητούμε δεν αποτελεί τίποτα άλλο παρά έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα της βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Δηλαδή στη στήριξη ακόμη περισσότερο των αναγκών των επιχειρηματικών ομίλων. Όπως για παράδειγμα οι αλλαγές που κάνετε στον αναπτυξιακό νόμο, τα ζητήματα περί πατεντών και έβρεση τεχνιών. Και βέβαια δεν σταματάτε εκεί. Ήδη ο κύριος Δραγασάκης από εδώ, από το Βήμα, σήμερα το πρωί, μίλησε ότι έρχονται και νέα νομοσχέδια και άλλα νομοσχέδια. Όπως για παράδειγμα το νομοσχέδιο για τη στήριξη με νέα, σκανδαλώδη και προκλητικά λέμε εμείς, προνόμια για τις στρατηγικές επενδύσεις, η δημιουργία αναπτυξιακής τράπεζας για τη στήριξη ακριβώς των επενδυτικών αναγκών των μονοπωλιακών ομίλων και πολύ δε περισσότερο και ένα νέο νομοσχέδιο όπου ουσιαστικά θα προσαρμόζει το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων σε μακροχρόνια βάση και όχι σε ετήσια και αυτό στη βάση της εξυπηρέτησης του αναπτυξιακού σας, όπως λέτε, μοντέλου. Δηλαδή, υποτάσσεται συνολικά όχι μόνο τα ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στο να ικανοποιούνται οι ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων και με άλλα λόγια λέτε, πολύ καθαρά, ότι μεταφέρεται στις καλένδες όλα αυτά τα έργα και τις υποδομές που αποτελούν έργα και υποδομές προστασίας είτε της ανθρώπινης ζωής, είτε της βελτίωσης της θέσης των λαϊκών οικογενειών. Γιατί ακριβώς προτεραιότητά σας θα είναι τα επενδυτικά αναπτυξιακά σχέδια των επιχειρηματικών ομίλων και στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Δηλαδή, με άλλα λόγια, η κυβέρνησή σας παρέχει γη και είδωρο για να μπορέσει να κυλήσει ο τροχός της καπιταλιστικής ανάπτυξης, μόνο που είναι ένας τροχός ο οποίος τσακίζει τα εργατικά δικαιώματα, τσακίζει την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών στο βωμό της διασφάλισης και της θωράκισης της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Γιατί ακριβώς δεν μπορεί να υπάρξει δίκαιη ανάπτυξη στον καπιταλισμό. Αυτό είναι ένα αφιολόγημα. Είναι ταξικός ο χαρακτήρας της ανάπτυξης στον καπιταλισμό. Τι σημαίνει δηλαδή, από την άλλη τη μήτρα. Οξύνει όλο και περισσότερο τις κοινωνικές ανισότητες και τις οξύνει ακριβώς συγκεντρώνοντας τον παραγόμενο πλούτο σε όλο και λιγότερα χέρια. Και δέστε τι γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Πόσο κατέχει το 1% του πιο πλούσιου πληθυσμού στον πλανήτη? Το 80% του παγκόσμιου πλούτου. Και από αυτή την άποψη λοιπόν, αφενός συγκεντρώνει το πλούτο σε όλο και λιγότερα χέρια και αφετέρου οδηγείται τα πλατεία λαϊκά στρώματα είτε σε σχετική είτε σε απόλυτη εξαθλίωση. Γι' αυτό ακριβώς το λέω και ως συμπλήρωμα της αναπτυξιακής σας λογικής είναι ακριβώς τα διάφορα μέτρα φιλανθρωπίας, όπως είναι για παράδειγμα το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που λέτε στον κόσμο, στους εργαζόμενους, κοιτάξτε, μάθετε να ζείτε με τα ψίχουλα που δεν είναι τίποτα άλλο επί τους ουσίας, μια προσπάθεια αναδιανομής της φτώχειας, ούτως ώστε οι λιγότερο φτωχοί να πληρώσουν για τους περισσότερο φτωχούς. Αναδεικνύεστε δηλαδή με άλλα λόγια στους καλύτερους πολιτικούς υπηρέτες των μονοπωλιακών ομίλων. Και αυτό αναδεικνύει και η τροπολογία σας για την προστασία της πρώτης κατοικίας σε σχέση με τα κόκκινα δάνεια. Και προσπαθείτε να εμφανίσετε την τροπολογία σας για τα κόκκινα δάνεια ως μια τροπολογία που προστατεύει δήθεν τους δανειολήπτες. Έχει αυτό αλήθεια καμία σχέση με την πραγματικότητα? Βεβαίως η τροπολογία που φέρνει την αποτέλεσμα συμβιβασμού με τους δανειστές. Και μόνο και μόνο αυτό κάνει κουρελόχαρτο τον ισχυρισμό που λέγατε μερικούς μήνες πριν ότι τελειώσαμε με τις επιτροπίες, τελειώσαμε με την εποπτεία. Να, πώς επιβεβαιώνεται για παράδειγμα. Με την απειλή ότι δεν σας δώσουν το 1 δισεκατομμύριο, φαίνεται αυτή την τροπολογία η οποία αποτελεί έναν ακόμη κρίκο στο ξύλωμα του pullover όσον αφορά την προστασία της λαϊκής κατοικίας. Έτσι λοιπόν στο επίκεντρο όλης αυτής της συζήτησης με τους δανειστές, στο επίκεντρο όλης αυτής της προσπάθειας της οποίας κάνετε, δεν είναι η αγωνία σας για το πώς θα προστατευτεί η λαϊκή κατοικία, αλλά πώς μέσα από αυτή τη διαδικασία
θα θωρακίσετε ακόμη περισσότερο το χρηματοπιστωτικό σύστημα, θα βελτιώσετε την κεφαλαιοποίηση των τραπεζών, απαλλάσσοντάς την από ένα σημαντικό βραχνά, όπως είναι η υπόθεση διαχείρισης των κόκκινων δανείων. Και από αυτή την άποψη λοιπόν είναι φανερό ότι επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο τις προϋποθέσεις ένταξης των υπερχρεωμένων οικοκυριών στη διαδικασία προστασίας. Δημιουργείται δηλαδή αυτόματος κόφτες. Και έχουμε και λέμε, προϋπόθεση πρώτη, αντικειμενική αξία κατοικίας, 250.000 για τα φυσικά πρόσωπα, 175.000 για τους επαγγελματίες. Προϋπόθεση δεύτερη, ότι το χρέος που πρέπει να αποπληρώσουν, που έχει κοκκινήσει, είναι ως 130.000. Και εδώ δεν είναι μόνο το δάνειο, είναι και οι τόκοι που έχουν κεφαλαιοποιηθεί, σύν όλα τα άλλα έξοδα. Προϋπόθεση τρίτη, ότι πρέπει, λέει, το εισόδημα να είναι συγκεκριμένο και για μια πενταμελή οικογένεια έως 36.000. Προϋπόθεση τέταρτη, όλα τα περιουσιακά στοιχεία πρέπει να φτάνουν στις 80.000. Δηλαδή, αν κάποιος έχει κληρονομήσει ένα σπίτι στο χωριό και έχει ένα αυτοκίνητο, τότε όλα αυτά μαζί και κάτι άλλο ενδεχόμενο, τότε όλα αυτά μαζί ξεπερνάνε τις 80.000. Από χέρι και ένα χτήμα. Από χέρι χαμένος. Από χέρι χαμένος είναι επί της ουσίας. Και δεν φτάνουν μόνο αυτές. Βάζετε και άλλες προϋποθέσεις. Καταθέσεις και σύνολο κινητών αξιών έως 15.000. Και τελευταία προϋπόθεση, τι λέτε, ότι θα πρέπει οικειοθελώς να παραιτηθεί από το φορολογικό και τραπεζικό απόρριτο έως 5 χρόνια πίσω. Δηλαδή τα χρόνια της κρίσης. Τα χρόνια που μάτωνε. Για να δείτε την περιουσιακή του κατάσταση 5 χρόνια πριν. Λες και είναι η ίδια με τη σημερινή. Και έρχονται εδώ πέρα εκτιμήσεις και λένε αφορά 150.000. Πού το ξέρουνε? Γνωρίζουνε 5 χρόνια πριν τα περιουσιακά στοιχεία και βγάζουν αυτές τις εκτιμήσεις? Γνωρίζουν σωρευτικά πως επηρεάζουν όλα αυτά τα κριτήρια? Γιατί αν κάποιο κριτήριο δεν το καλύπτει, τους πετάγεις αυτόματα. Και μπορείς σε όλα τα υπόλοιπα να είναι πολύ χειρότερη θέση. Αρκεί ένα κριτήριο να μην καλύπτεις. Και ας έχεις σπίτι 80.000. Αντικειμενικές αξίες. Και ας χρωστάς 50.000 στις τράπεζες. Σε πετάει απ' έξω, γιατί βρουν σωρευτικά όλα αυτά τα κριτήρια, αν κάποιο δεν το έχει. Και βέβαια, φέρνετε αυτή την κατάρρευση όχι μόνο προς το παρελθόν, αλλά και προς το μέλλον. Δηλαδή, αν τυχόν και βελτιωθεί λίγο η οικονομική σου κατάσταση, θα βγαίνεις απ' έξω από τη ρύθμιση. Αυτό κάνετε. Έτσι λοιπόν. Εμείς το λέμε και βέβαια, δεν φτάζει σε σταματά το τι λέτε, ότι θα αποπληρώσεις το 120% της αντικειμενικής αξίας. Και μάλιστα σε βέβαια βάση 25 χρόνων. 25 χρόνων. 25 χρόνων μετά. Τι σημαίνει αυτό 25 χρόνια μετά? Ότι αυτό βέβαια δεν θα είναι άτοκο, αλλά θα είναι με ένα επιτόκιο το Euribor 2%. Επί της ουσίας τα 25 αυτά χρόνια οι τράπεζες θα έχουν πάρει το δάνειο 2 και 3 φορές πίσω. Και πάλι θα συνεχίσει να χρωστάει. Δηλαδή τον έχετε συνεχόμενο όμηρο στις τράπεζες. Και βεβαίως το όποιο κούρεμα θα υπάρξει, αν θα υπάρξει, θα είναι εφόσον έχει αποπληρώσει όλο το χρέος της ρύθμισης. Και βεβαίως προχωράτε σε έμεση ενίσχυση των τραπεζών με την επιδότηση των δόσεων, την κρατική επιδότηση των δόσεων. Και από την άλλη τη μεριά του βάζετε και το μαχαίρι στο λαιμό. Τι του λέτε? Εάν κάτι γίνει, υπάρξει ένα ατύχημα, αδερφέ, και δεν μπορείς να πληρώσεις τις δόσεις σου, σε πετάει απ' έξω το σύστημα. Και ό,τι έχεις δώσει, χάνεται και ξαναγυρίζουμε στα παλιά. Επί της ουσίας, τι του λέτε με το μαχαίρι στο λαιμό? Κάνε επιλογή. Ή θα συνεχίσεις να πληρώνεις την τράπεζα, ή διαφορετικά θα πρέπει να σταματήσεις το παιδί σου να σπουδάζεις, για παράδειγμα. Ή να μην κάνεις άλλες αναγκαίες, να μην καλύπτεις άλλες σου ανάγκες. Ή άσε την εφορία. Κάνε επιλογή, του λέτε. Και όλα αυτά όταν χρωστάει και στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία και βεβαίως και ισχύει μόνο για ένα χρόνο. Επί της ουσίας δηλαδή, ποια είναι στην πραγματικότητα ο στόχος της τροπολογίας που προωθείτε? Είναι να εξαναγκάσετε τα υπερχρεωμένα λαϊκά νοικοκυριά να αποπληρώσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι του εισοδήματός τους στις τράπεζες. Πρόκειται δηλαδή για μια νέα προσπάθεια στήριξης του τραπεζικού κεφαλαίου σε βάρος των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων.
Έτσι λοιπόν το τραπεζικό, και γιατί το κάνετε αυτό? Γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη αντίφαση. Ποια είναι αυτή η αντίφαση? Ότι το μέρος του κεφαλαίου του τραπεζικού που έχει επενδυθεί στα ακίνητα έχει το εξής αδιέξοδο σήμερα. Ότι αν πάει να κάνει μαζικές κατασχέσεις και πληστηριασμούς, το θα πέσει εξαίρεση των ακινήτων. Άρα δηλαδή θα κουρευτεί αυτό το κεφάλαιο που έχει επενδύσει. Και σε αυτή ακριβώς την αντίφαση εσείς απαντάτε. Ότι δεν θα πληρώσουν οι τράπεζες την απαξίωση αυτού του κεφαλαίου λόγω της κρίσης, αλλά θα τον πληρώσει ο λαός. Γιατί το πραγματικό πρόβλημα που έχετε να λύσετε είναι ποιος θα πληρώσει τα σπασμένα ξανά και πάλι της καπιταλιστικής κρίσης που απαξίωσε τις λαϊκές κατοικίες αλλά και τα δάνεια που δόθηκαν για τις κατοικίες. Και εσείς απαντάτε σύντομα. Θα πληρώσει και πάλι ο λαός. Το νέο σχέδιο που φέρνετε είναι ακόμη πιο αποτελεσματικό από τον νόμο Κατσέλη. Για να υποχρεώσει τη λαϊκή οικογένεια και τους δανειολήπτες να πληρώσουν. Γιατί του λες ή εντάσσεσαι στη ρύθμιση ή διαφορετικά μπαίνεις, το σπίτι σου μπαίνει στον πληστηριασμό. Σφίγγεται όλο και περισσότερο τη θηλιά στα υπερχρεωμένα λαϊκά οικοκυριά. Στόχος της τροπολογίας είναι να εξαναγκαστούν με την απειλή της κατάσχεσης να πληρώσουν όσο γίνεται περισσότερο και πιο αδύναμα στρώματα, και παράλληλα με τα διάφορα κριτήρια που έχετε θεσπίσει να προχωρήσουν οι τράπεζες σε κατασχέσεις εκείνων των ακινήτων που πραγματικά τις ενδιαφέρουν. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα σημαίνει πως σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα το κάθε λαϊκό νοικοκυριό θα βρεθεί μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημα. Ή αποδέχεσαι τη συμφωνία που σου προτείνουμε, αν θες να τηρείς το σπίτι σου, ή διαφορετικά το έχει χάσει. Γιατί ακόμη και η προσφυγή στη δικαιοσύνη την καθιστάται όλο και πιο δύσκολη, όλο και πιο αβέβαιη για τα λαϊκά νοικοκυριά. Όσο λοιπόν και να χτυπιέστε για να παρουσιάσετε το μαύρο άσπρο, καμιά προστασία από τον πληστηριασμό δεν προβλέπετε μέσα σε αυτή την τροπολογία. Και εδώ σας προκαλούμε να αποδεχτείτε την τροπολογία που καταθέσαμε ως ΚΚΕ, που προβλέπει συγκεκριμένα την απαγόρευση του πληστηριασμού κάθε πρώτης κατοικίας. Κάθε λαϊκής κατοικίας. Αξίας συγκεκριμένης μέχρι 250.000 ευρώ, προς αυξημένη για κάθε παιδί, και δευτερεύουσας μέχρι 150.000 ευρώ. Και σας προκαλούμε να την ψηφίσετε. Αν θέλετε πραγματικά να προστατεύσετε την πρώτη λαϊκή κατοικία, είναι μια ευκαιρία. Αλλά δεν θα το κάνετε, γιατί... Ποιο είναι το βασικό ζήτημα? Είναι ότι πάντα κάποιος πρέπει να πληρώσει. Και εδώ ο κύριος Δαραγασάκης μας έλεγε από το βήμα τι θέλετε να κάνουμε, απευθυνόμενο στο ΚΚΕ. Εμείς λέμε πολύ καθαρά. Αντί να πληρώσει για ακόμη μια φορά ο λαός, να πληρώσουν οι τράπεζες. Αντί να πληρώσει για ακόμη μια φορά τα υπερχρεωμένα λαϊκά οικοκυριά, να πληρώσουν οι τράπεζες. Και το μεγάλο κεφάλαιο. Εσείς λέτε να πληρώσει ο λαός και ταυτόχρονα προετοιμάζεστε και για περίπου 100.000 κατασχέσεις το επόμενο χρονικό διάστημα, όπως έχει γραφτεί. Και σας το λέμε από τώρα καθαρά, ότι οι δυνάμεις του ΚΚΕ θα συνεχίσουν αγωνιστικά να μπαίνουν μπροστά, να οργανώνουν το λαό, για να μην περάσει κανένα σπίτι λαϊκής οικογένειας στα χέρια τραπεζίτη. Και εδώ, και ολοκληρώνω με αυτό, κυρία Πρόεδρε, σε 30 δευτερόλεπτα, και εδώ αποκαλείται ότι το σύστημά σας το οποίο υπηρετείτε, το καπιταλιστικό σύστημα, δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα των εργαζόμενων, γιατί τα επιδεινώνει. Και η λαϊκή στέγη είναι ένα αποκαλυπτικό παράδειγμα. Η κατοικία λοιπόν στον καπιταλισμό δεν είναι δικαίωμα, είναι εμπόρευμα. Αποκτιέται συχνά με πολύ μεγάλες στερήσεις για τη λαϊκή οικογένεια. Και στα χρόνια της καπιταλιστικής ανάπτυξης, χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά οδηγήθηκαν στον τραπεζικό δανεισμό και σήμερα δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Σήμερα η ιδιοκατοίκηση υποχωρεί. Εκατοντάδες χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε καν το νίκη τους, που έρχεται στο 30-40% του εισοδήματος που έχουν. Εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά δεν μπορούν να πληρώσουν το δάνειό τους. Και εκατομμύρια λαού αναγκάζονται να μένουν κάτω από άθλιες συνθήκες, χωρίς θέρμανση ή και χωρίς ηλεκτρικό ή και σε κακές συνθήκες υγιεινής. Όποια πλευρά και αν κοιτάξει, θα δει κανείς τη διακατάσταση, ότι ο καπιταλισμός στην Ελλάδα του 2000 νοικοκυριά με 250.000 απόλυτα σπίτια αδυνατεί να καλύψει τις στοιχειώδες ανάγκες της λαϊκής οικογένειας.
Οι ανάγκες των εργαζόμενων θρηματίζονται κάτω από την κατοικία εμπόρευμα, από το καπιταλιστικό κέρδος, τους τραπεζικούς ομίλους και τους κατασκευαστικούς. Αυτόν ακριβώς τον αντίπαλο βάζουμε στο στόχαστρο ΚΚΕ, γιατί αυτή η μιζέρια στην οποία καταδικάζει ο καπιταλισμός και εσείς ως πολιτικός της υπερέτης, τους εργαζόμενους, λέμε, δεν είναι μονόδρομος. Υπάρχει άλλος δρόμος που στο επίκεντρο θα έχει την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και που μπορεί να κατοχυρώσει το δικαίωμα στην κατοικία και το χωροταξικό σχεδιασμό με βάση τις ικανοποίησεις των λαϊκών αναγκών, να προχωρήσει την αναμόρφωση των πόλεων στη δημιουργία αναγκαίων υποδομών για την προστασία από τις φυσικές καταστροφές. Αυτός είναι λοιπόν ο ριζικά διαφορετικός δρόμος ανάπτυξης της εργατικής λαϊκής εξουσίας.